Να πω καταρχήν ότι ξεκινώντας από τα ευρωπαϊκά αποτελέσματα, έχει μια σημασία να δούμε ότι σε χώρες που υπήρχε μια μακρά παράδοση σοσιαλδημοκρατικής διακυβέρνησης και κεντροαριστερής, πώς άνοιξε το δρόμο για την εκτείναξη και την ισχυροποίηση από την άλλη πλευρά του άλλου πόλου, του ακροδεξιού πόλου, του εθνικιστικού πόλου. Μιλάω για την Ιταλία. Είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Για να έρθουμε όμως στα δικά μας. Πρώτα απ' όλα, η προκήρυξη των εκλογών ήταν μονόδρομος για έναν πρωθυπουργό που έχει ο ίδιος αλλά και το κόμμα του βαρύτατες ευθύνες για τη συντηρητική αναδίπλωση η οποία αυτή τη στιγμή συμβαίνει, για το ξέπλυμα στην πραγματικότητα της πολιτικής και των ευθυνών της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό δεν ήταν επικοινωνιακό πρόβλημα, ήταν βαθύτατα πολιτικό, με μια τετραετία τρίτου μνημονίου, συμφωνίας των Πρεσπών και δεσμεύσεων για την επόμενη μέρα, τις οποίες έχει προσυπογράψει και η Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι παρότι παγιδεύεται ένα μεγάλο τμήμα αυτή τη στιγμή του λαού στην τεχνητή πόλωση, θεωρούμε ότι υπάρχουν διαφορετικά ποιοτικά στοιχεία σε σχέση με το παρελθόν. Πρώτα απ' όλα είναι μικρότερο αριθμητικά αυτό το μέγεθος. Δηλαδή δεν έχουμε να κάνουμε με τέτοιο ύψος παγίδευση στον διπολισμό. Το δεύτερο είναι ότι συναντάμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έχει παγιδευτεί με κρύα καρδιά. Δεν έχει καμία μαχητική στάση για να υποστηρίξει τον έναν ή τον άλλο πόλο. Βρίσκεται σε ένα μετέωρο βήμα και αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι υπάρχει χρόνος μπροστά στην προκήρυξη των εκλογών να διορθωθεί αυτό, και αντί το μετέωρο βήμα να γίνει προς τα πίσω, το μετέωρο βήμα να γίνει προς τα μπρος. Συναντάμε δυνάμεις οι οποίες και επανέκαμψαν από το 2015 που είχαν προσωρινά εγκαταλείψει το ΚΚΕ και ξανασυμπορεύονται μαζί του, και νέο κόσμο, αλλά κυρίως απευθυνόμαστε σε αυτόν τον κόσμο που βρίσκεται σε αυτή τη μετέωρη κατάσταση, λέγοντας δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι επιλέγοντας μέσα στην παγίδα αυτή του τεχνητού διπολισμού θα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο, γιατί και οι δύο πόλοι έχουν δεσμευτεί σε μια στρατηγική επιδείνωσης για την επόμενη μέρα. Έχουν δεσμεύσεις μέχρι το 2060, έχουν δεσμεύσει σε κοινοτικές κατευθύνσεις στις οποίες είναι απαρέγκλητη η τήρηση κάποιων αρχών όσον αφορά το ασφαλιστικό, όσον αφορά τα εργασιακά, παρότι εμφανίζονται να τσακώνονται για ασφαλιστικό τύπου Πινοσέτ ή παράδειγμα για τη ρύθμιση του χρόνου εργασίας. Γιατί και οι δύο έχουν δεσμευτεί για παράδειγμα στην αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και οι δύο έχουν δεσμευτεί σε οδηγίες που προβλέπουν δεκαήμερη εργασία χωρίς ρεπό. Για να μην πηγαίνουμε λοιπόν από το κακό στο χειρότερο, θεωρούμε ότι υπάρχει χρόνος να στρατευθούν με μια δύναμη που έδειξε σταθερότητα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που είναι το ΚΚΕ, σταθεροποίησε και ανανέωσε δυνάμεις, να βγουν ορμητικά στο προσκήνιο την επόμενη μέρα, και δεν αναφέρομαι μόνο στην ψήφο, αλλά και στους αγώνες που θα υπάρχουν την επόμενη μέρα, και για να αποτρέψουμε τα χειρότερα, αλλά και για να οργανωθεί η λαϊκή αντεπίθεση.